όσοι εύκολα διαλαλούν ότι ίσως μας επισκεφθούν μια νύχτα ξαφνικά, ας ξέρουν πως μπορεί εκείνοι να ξυπνήσουν μια νύχτα ξαφνικά και να προσγειωθούν στη σκληρή πραγματικότητα. Το ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Ηράκλειο χθες το βράδυ φαίνεται ότι ενόχλησε τη γειτονική χώρα, τόσο την πολιτική ηγεσία όσο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ας μάθουν ότι κάθε γιουρούση που επικαλούνται μπορεί να μετατραπεί σε άτακτη όπισθεν προς την αφετηρία του. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, που κατηγορεί την Ελλάδα για προκλητικές ενέργειες με εχθρική ρητορική. Παράλληλα, φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν λόγο για σκανδαλώδεις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Κρήτη. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis yine skandal ifadeler kullandı. Bir gece ansızın geleceğim diye övünenler birdenbire uyanıp kendilerini acı bir gerçeğin içinde bulurlar diye konuştu ve yeni uçak alımlarıyla Yunan semalarının hiç olmadığı kadar iyi korunacağını söyledi. Η Τουρκία πάντως καθημερινά διατηρεί το εχθρικό κλίμα προς την Ελλάδα με δεκάδες μηνύματα προς τους Έλληνες αξιωματούχους αλλά και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Bak Mitsotakis. Gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarısının ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis provokatif söylemini tırmandırdı. Mitsotakis, Türkiye ile diyalog konusunda kendisiyle çelişen açıklamalar yaptı. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda verdiği masaya oturalım mesajının aksine, bu kez Yunanistan'ın saçmalıklarla diyaloğa vakti yok dedi.